αυτή η συζήτηση στην Τουριστική Επιτροπή για την ανάθεση της προώθησης του Δήμου μας στην γερμανική αγορά, είχα ζητήσει κάποια στοιχεία τα οποία μας υποδεικνύουν να πάμε να στοχεύσουμε συγκεκριμένα σε αυτή την αγορά. Μου είχαν σταλεί κάποια που είχαν να κάνουν κυρίως με το αεροδρόμιο και τις αφίξεις. Στοιχεία που κατά την άποψή μου δεν μας δείχνουν το δρόμο ότι πρέπει οπωσδήποτε εκεί να επενδύσουμε και να προωθηθούμε, αλλά με τις ενστάσεις τις δικές μου, εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα στην Τουριστική Επιτροπή ψηφίστηκε. Τυχαία, πριν από λίγες μέρες, ψάχνοντας κάτι άσχετο με αυτό στο Διάβια, έπεσα πάνω στην ανάθεση αυτής, εδώ πέρα λίγο να το δω, αυτής της ανάθεσης, η οποία έγινε σε μία εταιρεία ΙΚΕ με έδρα τα Μονοπολάτα, ύψους 22.000 ευρώ. Το ένα ερώτημα είναι καταρχήν το ύψος της σύμβασης και επίσης το τι περιλαμβάνει. Χοντρά-χοντρά το τι περιλαμβάνει αυτή η σύμβαση είναι ότι θα κανονίσει αυτή η εταιρεία να έρθουν εδώ πέρα κάποιοι travel bloggers και να φιλοξενηθούν εδώ και να κάνουν και κάποιες αναρτήσεις σε social media και μια σειρά τέτοιου είδους προβολών. Το ερώτημά μου, μάλλον πριν πάω στο ερώτημά μου, να πω ότι μου έκανε λίγο εντύπωση η εταιρεία αυτή και προσπάθησα για μια εταιρεία που ασχολείται με την προώθηση να βρω μερικά παραπάνω στοιχεία τι ακριβώς κάνει και τι δείγματα γραφής έχουμε. Αυτό που βρήκα λοιπόν από μια έρευνα σύντομη στο Google ήταν ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως καταχώρηση για αυτή την εταιρεία. Καμία διαφήμιση, κανένα website, καμία απολύτως πληροφορία με προηγούμενα έργα για να έχουμε ένα δείγμα γραφής τι μπορεί να κάνει αυτός ο άνθρωπος που θα συνεργαστούμε. Αυτοί οι άνθρωποι που θα συνεργαστούμε. Φαίνεται λοιπόν και από τα στοιχεία που υπάρχουν στο Μητρώο των Επιχειρήσεων ότι το αίτημα για ανάθεση σημειωτέων έχει γίνει 12-11 και φαίνεται ότι αυτή η εταιρεία έχει ιδρυθεί ένα μόλις μήνα πριν, στις 8-10. Ρωτάω λοιπόν, υπήρξε πραγματικά η αναγκαιότητα το καλοκαίρι, το Σεπτέμβρη, πότε και είπαμε ότι μαζεύουμε στοιχεία και λέμε ότι θα απευθυνθούμε σε κάποιον να μας προωθήσει στη γερμανική αγορά και από έρευνα αγοράς καταλήξαμε σε αυτή την εταιρεία ή ξεκινήσαμε από μια εταιρεία ή κάποιους ανθρώπους που τους βοηθήσαμε να στήσουν και μια εταιρεία και τους αναθέσαμε αυτό που μπορούσαν να μας δώσουν. Δηλαδή, γερμανική αγορά, γερμανική αγορά, πάρτε αυτό. Θα μπορούσαν να είναι στην τσέχικη αγορά, τσέχικη αγορά. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Δηλαδή, από τη σύμβαση αυτή έχει ουσιαστικά να ωφεληθεί ο Δήμος μας ή πηγαίνουμε σε μια σύμβαση, γιατί εγώ βλέπω εδώ πέρα κάποιες σκιές να πλανώνται. Ευχαριστώ. Να απαντήσω. Νίκο. Να ρωτήσω κάτι. Αυτή η εταιρεία πού έχει έδρα? Λοιπόν, παιδιά, ακούστε κάτι. Αφήστε με λίγο να απαντήσω εγώ και μετά απαντάει ο Νίκος αν θέλει, αλλά θεωρώ ότι ο Αλέξανδρος δεν σέβεται. Πιστεύω εγώ, χίλια συγγνώμη Αλέξανδρε, αλλά θεωρώ ότι δεν σέβεσαι το Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί εγώ, ο Δήμαρχος, υπακούει και εκτελεί τις εντολές που κάνει η Τουριστική Επιτροπή. Έπρεπε να δεις αυτό που είπες τώρα. Αν δεν ήθελες να είναι τυπός, αν ήθελες να κάνεις μια φωτοβολίδα, έπρεπε να καλέσεις την Επιτροπή, την Τουριστική Επιτροπή που μετέχεις και να πεις ότι είδα μια ανάθεση του Δημάρχου, μια συγκεκριμένη ανάθεση. Τι είναι αυτή η ανάθεση? Ανακάλυψα μια εταιρεία που ιδρύθηκε τώρα και τα λοιπά, έκανε ένα σκάνδαλο ο Δήμαρχος. Έπρεπε να πας στην Επιτροπή, την Τουριστική Επιτροπή, να με καταγγείλεις. Γιατί εγώ αυτό που κάνω μόνο και συνεχίζω ένα χρόνο να κάνω, είναι να εκτελώ τις αποφάσεις της Τουριστικής Επιτροπής που μετέχεις. Και όχι να το φέρεις στο Δημοτικό Συμβούλιο για να ανακαλύψεις την Αμερική. Να γνωρίζεις λοιπόν ότι αν θες να σε σέβομαι, πρέπει να σέβεσαι και εσύ διαδικασίες. Η διαδικασία είναι πας στην Τουριστική Επιτροπή, επικοινωνείς με τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού, επικοινωνείς με τα άλλα μέλη της Επιτροπής. Αν δεν πάρεις απαντήσεις που θα σε καλύπτουν, έλα στο Δημοτικό Συμβούλιο και κατάγγειλε τον Δήμαρχο. Όμως θέλω να κάνεις μια ερώτηση για να κάνεις επικοινωνιακό. Ο Αλέξανδρος δεν σε τιμά. Θεωρώ ότι πρέπει να είσαι κάτι καινούργιο, νέο πράγμα. Χρειαζόμαστε νέα εικόνα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όχι μία από τα παλιά. Αν θέλει ο Νίκος να απαντάει διαφορετικά,
το αίτημα, το ερώτημα, Νίκο, που έχει βάλει ο Παντελιός, να το απαντήσετε στην Τουριστική Επιτροπή και μετά να έρθει στο Ελληνικό Συμβούλιο να ενημερώσει και τον κόσμο. Γιατί τώρα θεωρώ αυτό δεν τιμά την Τουριστική Επιτροπή. Δεν του δίνει. Δηλαδή λέτε τώρα ότι δεν απαντάτε και να απαντηθεί στην Τουριστική Επιτροπή, αυτή να απαντηθεί. Αλέξανδρε, συγγνώμη, αυτά που λέει ο Δήμαρχος. Αυτή είναι η απάντησή σα. Συγγνώμη, αυτά που λέει ο Δήμαρχος είναι σοβαρά. Είστε σοβαροί. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Αυτό είναι μια άλλη εκτό θέματο. Ερώτηση εκτό θέματο. Ρωτήστε αν θέλετε να κουβεντιάσουμε. Είστε σοβαροί. Να κουβεντιάσουμε αυτή την ερώτηση. Σοβαροί είσαστε. Είναι σοβαρό ο Δήμαρχος που τα λέει αυτά. Είναι μια ερώτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και λέτε να μην απαντηθεί, να απαντηθεί η Τουριστική Επιτροπή. Και αυτή δηλαδή. Πρόεδρε, πρόεδρε, να μιλήσω ένα λεπτό, ένα λεπτό. Σοβαρά μιλάτε. Πρόεδρε, ένα λεπτό. Αυτό δεν είναι εκτός θέματος. Είναι ερώτηση εκτός θέματος. Εκτός θέματος είναι. Ελάτε. Ναι. Ερωτηθήκαμε, ερωτηθήκαμε να κοιτάξουμε. Μπορώ να μιλήσω από κάτι, πρόεδρε. Είχαμε αποφασίσει από παλιά. Μιλάω. Συγγνώμη, πρόεδρε. Να περιμένεις. Να περιμένεις, κύριε Κουρκουμέλη. Κύριε Κουρκουμέλη. Απαντάει ο κύριος Κουρκουμέλης. Ποιος απαντάει. Πριν απαντήσει. Απαντάτε. Ερώτηση είναι. Ορίστε, κύριε Κουρκουμέλη. Δεν έχουμε δικαίωμα να μιλήσουμε. Λοιπόν, έχω το λόγο, έτσι. Ναι. Είχαμε αποφασίσει ότι υπάρχει λόγος να κάνουμε διαφήμιση στη γερμανική αγορά. Ο άνθρωπος που επιλέξαμε δεν είναι κάποιος τυχαίος. Είναι ο Ιωάννης Λιναρδάτος, κάποιος άνθρωπος από την Κεφαλονιά, από το Λιξούρι, από τα Μονοκολάτα, ο οποίος είχε ξανασυνεργαστεί πάλι με το, όταν ήταν ο Σπύρος ο Γαλιατσάτος, αρχιδήμαρχος στην περιφέρεια, αντιπεριφερειάρχης, και είχε το κομμάτι του τουρισμού. Είχαν συνεργαστεί και είχε αποδώσει. Λοιπόν, αυτός μας τον πρότεινε και συνεργαστήκαμε με τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Λοιπόν, τώρα εγώ δεν είμαι ενημερωμένος για να απαντήσω σε όλα αυτά που ζήτησε ο κύριος Παντελιός, αλλά την Παρασκευή έχουμε κάνει τουριστική επιτροπή, έχουμε ανακοινώσει τουριστική επιτροπή, που μπορούμε να απαντήσουμε σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Αν σας καλύπτω, έχει καλό. Ωραία. Πρόεδρε, μπορώ να πω κι εγώ κάτι. Όχι, κύριε Κουρκουμέλη, να περιμένετε. Κύριε Παντελιός, σας καλύπτω την Παρασκευή να το κουβεντιάσει.